βράδυ. Ευχαριστώ, πράγματι και εντυπωσιακά τώρα όλα αυτά. Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θέμη Τζίμα, ο οποίος είναι διδάκτορο δημοσίου δικαίου μέσω Skype, αλλά έχει γράψει και ένα άρθρο, ανήκει στην άλλη όχθη, το λέω έτσι λίγο χαριτολογώντας, κύριε Τζίμα, σε αυτούς οι οποίοι με το θάνατο της Ελισάβετ, της βασίλισσας Ελισάβετ, βάζουν και το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων σε πράγματα που με ενδιαφέρουν την ιστορία μας, τους αγώνες μας. Και το άρθρο το οποίο γράψατε είναι άκρως αποκαλυπτικό για το τι έγινε την περίοδο του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο. Ναι, καλησπέρα σας. Κοιτάξτε, η βασίλισσα Ελισάβετ, βεβαίως όπως και η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, είναι πια ένα κομμάτι της κοινωνίας του θεάματος, διάφορες απουνόπερες παράγοντες σε σχέση με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, αλλά πέραν αυτού δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι το κατεξοχήν σύμβολο της αγγλικής αποικιοκρατίας, έτσι, και το πρόσωπο το οποίο αρνήθηκε να δώσει χάρη σε ελληνοκυπρίους αγωνιστές, σε μέλη ενός εθνικού απελευθερωτικού κινήματος, δηλαδή ακόμη δε και σε ανηλίκους. Παρότι υπήρχε για τη σωτηρία του Ευαγόρα Παλικαρίδη, είχε αναπτυχθεί τότε μια διεθνής καμπάνια. Έμεινα συγκίνητη. Σε ηλικία 18-19 ετών απαγωνίστηκε, γιατί ο κόσμος δεν θα ξέρει συνολικά. Μαθητής. Ήταν μαθητής ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, απαγωνίστηκε από τους Άγγλους σε ηλικία 18-19 ετών το 1957-59. Πάμε να δούμε τη λίστα. Πάμε να δούμε αυτή τη λίστα, η οποία είναι πραγματικά ιστορική και συγκλονιστική. Καραολής Μιχαήλ, το 1956 ετών 23. Δημητρίου Ανδρέας, το 56-22 ετών. Πατάτσος Ιάκωβος, 56-22 ετών. Ζάκος Ανδρέας, το 56-25 ετών. Μιχαήλ Χαρίλαος, το 56-21 ετών. Μαυρομάτης Τέλειος, το 56, εκείνα τα χρόνια, 56-57 έγιναν οι απαγωνισμοί, 24 ετών. Παναγίδης Ανδρέας, 22 ετών. Κουτσόφτα Μιχαήλ, 22 ετών. Και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης σε ηλικία 19, τα είχε κλείσει, 18 χρονών ήταν ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, μαθητής Λυκείου, ο κύριε Τζίμα, όταν απαγωνίστηκε και είχε γράψει και ένα συγκλονιστικό γράμμα λίγο πριν απαγωνιστεί, λέγοντας ότι κάποια, δηλαδή συγκλονιστικό σε ηλικία 18 ετών, να λέει ότι κάποια μέρα θα πεθάνουμε, το να πεθάνω για αυτό το λόγο και για αυτό το σκοπό, για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Έγραφε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, παρακαλώ. Έτσι, 18 χρονών παλικάρι, αμούστακο. Δυστυχώς έχουμε επιλέξει αυτά να τα ξεχάσουμε. Είναι εντυπωσιακό ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία, ένα τμήμα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, συλληπείται και δείχνει να συγκινείται. Στα social media υπάρχει ένα τμήμα του κόσμου, όχι ίσως η πλειοψηφία, το οποίο νομίζει ότι η βασιλεία στην Αγγλία είναι η σειρά του Netflix και τίποτε άλλο. Δεν είναι αυτό. Υπάρχει μια σειρά εγκλημάτων σε όλο τον κόσμο που συντελεστεί στο όνομα του θρόνου και στην και Ιρλανδία, του στέματος. Βεβαίως και στις αφρικανικές χώρες. Και όπου μην ξεχνάτε επίσης, ότι στα Δεκεμβριανά ο Αγγλικός στρατός ήταν ο μόνος που έκανε την απρέπεια να οχυρωθεί στην Ακρόπολη και να πυροβολεί από εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι καταγεγραμμένα ιστορικά. Το εντυπωσιακό είναι ότι και το δυστύχημα ότι στην Ελλάδα υπό την επίδραση ξένων πρεσβειών και χρηματοδοτήσεων θέλουμε να ξεχάσουμε την ιστορία μας και να την ξαναμάθουμε, το ξαναλέω, μέσα από την κοινωνία του θεάματος, σαν να είναι σαπουνόπερα, σαν η βασίλισσα να ήταν μια καλή κυριούλα. Τα πλάνα που βλέπουμε, συγγνώμη κύριε Τζίμα, είναι από τη μοναδική επίσκεψη που είχε κάνει η Ελισάβετ το 1950 ως πριγκίπισσα. Ως βασίλισσα δεν ήρθε ποτέ, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με το Φίλιππο. Τώρα είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά δεν μας συμπαθούσε η βασιλική οικογένεια. Δεν μας συμπαθούσε. Μην ξεχνάτε ότι ο άντρας της σχετίζεται με τον εγκληματία, τον συγγενικά εννοώ, τον πρίγκιπα Ανδρέα, ο οποίος ίσως θα ήταν και αυτός ο οποίος κατεξοχήν θα έπρεπε να έχει εκτελεστεί, διότι δεν υπάκουσε στις διαταγές με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τον κρασιατικό μέτωπο. Παρ' όλα αυτά, με την επέμβαση και τότε της Αγγλίας δεν τιμωρήθηκε ποτέ.
Έτσι, ενώ ήταν ακόμη πιο υπεύθυνος. Οι δε αδελφές του Φιλίππου ήταν παντρεμένες με Γερμανούς αξιωματούχους. Okay, εντάξει. Αυτά έχουν την ιστορία τους. Ελάτε, κύριε Τζίμα, για θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ολοκληρώστε το συλλογισμό σας. Είναι γνωστή και η διείσδυση των ναζιστικών ιδεών στην αγγλική βασιλική οικογένεια. Έτσι. Αυτά τα έχουν βγάλει αγγλικά μέσα ενημέρωσης, όχι. Να δούμε, μιας και το λέτε λοιπόν, κύριε Τζίμα, ένα σχετικό βίντεο πολύ αποκαλυπτικό με την Ελισάβετ, ναζιστικό χαιρετισμό, με υπότιτλους. Θα το δείτε και θα εντυπωσιαστείτε. Πάμε να το δούμε. Grainy home movie shot in 1933. Playing up for the camera, a young Queen Elizabeth is seen apparently raising a Nazi salute alongside her mother and younger sister dancing around. Her uncle, the future King Edward VIII, does the same. Whether an innocent gesture done in jest, the palace is said to be scrambling to figure out how the film got out, says royal correspondent Roya Nika. There's been a huge level of concern as to how the material got out, the fact that they actually don't know how it's got out, you know, unknown things like that to do with the royal family and archives rattle royal aides, and they rattle members of the royal family too. However, part of that clip had already been made public, apparently showing the Queen and her sister just moments after that incident, part of an exhibition by Buckingham Palace last year, which has lent to claims the palace itself may be partly to blame for inadvertently releasing the footage to documentary makers. The Sun newspaper won't say where they got it, but it was obtained in a legitimate fashion and published with the public interest in mind, says managing editor Stig Abel. Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, η εφημερίδα το δημοσίευσε και ας αφορούσε τη Βασίλισσα. Ελάτε, κύριε Τζιμά. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, έζησε μια καλή ζωή ίδια. Τα χρόνια της μακάρι να φτάσουμε. Δεν νομίζω ότι μπορώ, τουλάχιστον προσωπικά δεν μπορώ να νιώσω πολύ μεγάλο θαυμασμό για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς έζησε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι καλά, ότι όταν ίδια. Το πυρούνι το κρατάς με βοήθεια υπηρετών, θα ζήσεις πολλά χρόνια. Η ερώτησή μου για να πάω στον Άρη Σπίνο, κύριε Τζίμα, είναι εξής. Διάβασα τον αντίλογο σε αυτά τα οποία λέτε. Δεν παίρνω θέση αν είναι έτσι ή όχι. Ότι τότε η Ελισάβετ, όταν αρνείτο να δώσει χάρη παρά τις διεθνείς πιέσεις στους αγωνιστές της Κύπρου και τον Ευαγόρα από Παλικαρίδη και τους υπολείπους, ήταν, λέει, μόλις 25 ετών, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, δεν ήταν στο χέρι της, ό,τι της λέγανε έκανε. Ευαγόρας ήταν 18. Τι λέτε? Ο Ευαγόρας ήταν 18, λέω. Τι λέτε, κύριε Τζίμα, σε αυτό? Όχι, λέω το επιχείρημα για να ακούσω τον κύριο Τζίμα που τα έχει μελετήσει πάρα πολύ αυτά. Οι Γάλλοι επαναστάτες και ο Σεν Ζή συγκεκριμένα έλεγε κάτι που ταιριάζει γάντι σε αυτό το αντεπιχείρημα, ότι ο βασιλιάς είναι εξορισμού ένοχος. Τι εννοώ? Και μάλιστα έλεγε ή ο λαός είναι ένοχος ή ο βασιλιάς είναι ένοχος. Από τη στιγμή που αποδέχεσαι τον τίτλο τον οποίο τον κληρονομείς, φέρεις και την αντίστοιχη ευθύνη για αυτά που κάνεις ή για αυτά που δεν κάνεις. Μάλιστα, εδώ, συγγνώμη κύριε Τζίμα, είναι τα πλάνα από τη μοναδική, να πούμε στον κόσμο που μας βλέπει, είναι από τη μοναδική επίσκεψη που είχε κάνει στην Κύπρο και στο Μακάριο είχε κάνει και η δεύτερη το 1993. Η πρώτη φορά όμως ήταν έντονες οι αποδοκιμασίες, γενικά ήταν αντιπαθής στον κυπριακό λαό. Λόγω των εκτελέσεων, λόγω της αγγλοκρατίας, λόγω του... Το νησί, τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, να το διευκρινίσουμε για να είναι ολοκληρωμένο. Εμείς οι τρεις το ξέρουμε και ο συνομιλητής μας. Ο ήρωας Παλικαρίδης και οι υπόλοιποι δεν πουλάγαν ναρκωτικά, ούτε βίασαν παιδάκια. Να απελευθερωθεί η πατρίδα τους αγωνιζόντουσαν από τον αγγλικό ζυγό. Γι' αυτό τους δολοφόνησε. Γιατί όταν λέμε δεν δόθηκε χάρη, σημαίνει ότι ενέκρινε τον αποκεφαλισμό τους, τον απαγχωνισμό τους. Να το κατανοήσουμε αυτό. Και εμείς τώρα 20 μέρες θα ασχολιόμαστε με τη Βασίλισσα να είναι και καλά. Να και πούμε και το ιστορικό στοιχείο, κύριε Τζίμα, ότι επειδή υπήρχε αυτή η κατάσταση, τους απαγχωνιστέντες τους είχαν σε φυλακισμένα μνήματα, αν μπορούμε να το δούμε, αν υπάρχει φωτογραφία, γιατί τους φύλαγαν οι Βρετανοί εκεί, τους έβαζαν εκεί οι Βρετανοί. Τα φυλακισμένα, τα περίφημα φυλακισμένα μνήματα, κύριε Φωτόπουλο. Και η εξόδιος ακολουθία γινόταν απ' έξω από τον τύπο. Όχι, ακριβώς, απ' έξω. Ναι, γινόταν απ' έξω. Ο παπάς πήγαινε απ' έξω και τους διάβαζε. Τους κρατούσαν στο χώρο της εκτέλεσης. Και στον ίδιο χώρο έχουν ταφεί, συγγνώμη, με συγχωρείτε, κύριε Τζίμα, έχουν ταφεί και άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια μαγών, όπως ο Δράκος.
Στον ίδιο χώρο έχουν ταφεί. Δεν έφταναν 2-2. Των οποίων στο πλαίσιο του Ατήλα δόθηκαν και σημαντικές μάχες, έτσι πάνω να το θυμόμαστε, όπως πρέπει να θυμόμαστε τον πολύ βρώμικο ρόλο αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του Ατήλα. Πρέπει να θυμόμαστε τον πολύ βρώμικο ρόλο των Βρετανών, οι οποίοι όταν είδαν ότι φθήνουν και ότι δεν είναι πια αυτοκρατορία, έβαλαν στο παιχνίδι του Κυπριακού την Τουρκία από το παράθυρο, χωρίς να έχει λόγο στην Κύπρο κανένα λόγο η Τουρκία, για να διατηρήσουν τις βάσεις τους. Η Τουρκία έγινε συνομιλητής του Κυπριακού μετά από αυτά τα γεγονότα, όταν πια η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία, άρχισε να φθήνει και να βεύγει από το παιχνίδι. Λέω κάτι λάθος? Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Ήταν μια πάγια τακτική της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, της πάλι ποτέ Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όταν εξαναγκαζόταν να φύγει από μια αποικία, να την διαλύει, να τη διασπά. Αυτό το έκανε και σε άλλες περιπτώσεις, το έκανε και στην Κύπρο. Η ιστορία είναι γνωστή. Βεβαίως γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πέφτουν πολλά χρήματα για να ξαναγραφτεί. Καλό είναι να την ξαναλέμε όμως. Ευνοϊκό, ακριβώς πρέπει να την ξαναλέμε. Από εκεί και πέρα προσωπικά δεν νιώθω καμιά ιδιαίτερη συγκίνηση. Τέλος πάντων, είδα και το Γάλλο πρόεδρο να λέει κάτι απίθανα πράγματα σήμερα, ότι για σας ήταν η Βασίλισσα, για μας ήταν η Βασίλισσα. Πιστεύω ότι μεγάλοι Γάλλοι επαναστάτες και γκολικοί ακόμη πολιτικοί θα αναποδογύρισαν στον τάφο τους αρκετές φορές με αυτά που λέγονται στην Ευρώπη αυτό τον καιρό και σε σχέση με το θάνατο της Βασίλισσας. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε εμείς να φυλαχτούμε από αντίστοιχες γραφικότητες και να μην ακούσουμε τέτοια πράγματα. Θα μάθουμε το πρωτόκολλο του δική μας πολιτική το πρωτόκολλο του Βρετανικού στέματος από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες, χωρίς να το θέλουμε. Πάντως να πω κάτι και δεν θέλω να το επεκτείνω, διότι είναι μέντορας επί του είδους. Όταν κάποια στιγμή σε αυτή τη δύστυχη χώρα αναπτυχθεί μια κουβέντα για πρόσωπα που έχουν αγιοποιηθεί από ψεύτικα βιβλία, ας πούμε Ελευθέριος Βενιζέλος, λέω εγώ, θα τρανταχτεί η ελληνική κοινωνία. Ας κάτσει να διαβάσει ο Έλληνας, ας κάτσει να μάθει. Υπάρχουν χιλιάδες ανοιχτές πηγές πλέον ενημέρωσης. Όχι παραμύθι, όχι κουτόχορτο, όχι ιδανική σκέψη με το δελτίο των 8. Ας διαβάσει. Πολύ αισιόδοξο σας βρίσκω. Εντάξει, και εμείς τώρα θα κάτσουμε 20 μέρες, όπως είπε και ο Στέλιος και όπως είπε ο κύριος καθηγητής, να μιλάμε για το τι γινότανε. Πάλι λέω τα πλάνα. Ιστορικά ντοκουμέντα είναι αυτά. Ξαναβλέπουμε τα πλάνα από την Κύπρο, εκεί διαδηλώσεις για τους Καραολί και Δημητρίου, τους εθνομάρτυρες της Κύπρου, και να τα συνδέσουμε όλα αυτά, κύριε Τζίμα, και βεβαίως με τις συμφωνίες του Λονδίνου και της Ζυρίχης για το Κυπριακό, έτσι. Δηλαδή ήταν προτεργάτες οι Άγγλοι σε αυτό το παιχνίδι που παίχτηκε με την Κύπρο, που οδήγησε εκεί που οδήγησε. Φυσικά. Βεβαίως, και η Κύπρος δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το Κυπριακό ως πρόβλημα της Μέσης Ανατολής ήταν και ο βασικός λόγος εξαιτίας του οποίου επιβλήθηκε η Χούντα στην Ελλάδα, πρώτα η αποστασία με πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και κατόπιν πατέρα του σημερινού Πρωθυπουργού βεβαίως, και κατόπιν η δικτατορία των συνταγματαρχών, η οποία και ολοκλήρωσε το έργο της προδοσίας και της τραγωδίας της Κύπρου. Με τη διχοτόμηση της Κύπρου. Με τη διχοτόμηση και κατόπιν με τον γεφυροποιό Αβέροφ, οπότε και διασφαλίστηκε ότι στον Ατήλα 2 δεν θα υπήρχε ένοπλη αντίδραση από πλευράς Ελλάδος, και έτσι έκλεισε μέχρι νεοτέρας το ζήτημα της παράνομης εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Αυτή είναι η ιστορία. Επαναλαμβάνω, για να πηγαίνουμε σήμερα στη λογική των δύο κρατών ή της συνομοσπονδίας ή της διχοτόμησης, της de jure διχοτόμησης, η οποία στην πραγματικότητα είναι δύο κράτη σε συσκευασία ενός, όπου το ένα κράτος καθοδηγεί το άλλο, δηλαδή το τουρκοκυπριακό κατ' ουσίαν κράτος θα μπορεί να επιβληθεί. Όπως και τα ανήθικα δημοσιεύματα της Τουρκίας που κάνουν λόγο για επίθεση της Ελλάδος, κατά της Ελλάδος λίγο πριν τις εκλογές. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Λέω, όπως και τα δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για επίθεση λίγο πριν από τις εκλογές στην Τουρκία. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το είναι ένα άλλο ζήτημα, ασυνδεόμενο βεβαίως με τα προηγούμενα. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και από τη συχνότητά σας, ότι εδώ κανείς πρέπει να σκεφτεί εάν τα λάθη του αποβορά κινδύνου, τα εγκλήματα του αποβορά κινδύνου που τα πληρώσαμε το 1974, είναι πολύ όριμο να τα επαναλαμβάνουμε το 2022 και να ορίζουμε ως εχθρό της πατρίδας μας τη Ρωσία,
στέλνοντας οπλισμό στην Ουκρανία κτλ. Τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε νομίζω, πρέπει να τα συζητάμε, γιατί ο πόλεμος δεν σταματάει. Ότι και το 1974 οι Τούρκοι απειλούσαν ότι θα κάνουν απόβαση στην Κύπρο και κάποιοι νομίζαν ότι απλά ότι το λένε το για εσωτερική κατανάλωση. Να θυμίσω ένα μότο το οποίο είναι της μόδας των τελευταίων 15 ετών. Και τώρα οι Τούρκοι απειλούν και συνήθως, όχι συνήθως, πάντα οι Τούρκοι όταν λένε κάτι το κάνουν. Το κάνουν. Κύριε Φωτόπουλε, θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Κύριε Τζίμα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε με τις αποχρώσεις που ο καθένας τις προσεγγίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, για να κλείνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτά ήταν απόψε. Να πω μια πρόταση μόνο. Πες μια πρόταση. Ο καθένας, Αντρέα μου, βρίσκει. Αλλά πριν πεις αυτό, Άρη, που θέλεις, να πούμε πριν κλείσουμε, ότι συνεχίζονται οι ομιλίες του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Χθες είδαμε την εντυπωσιακή μεγάλη ομιλία του εδώ στο Μενίδη. Την Δευτέρα που μας έρχεται, 12 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, σταθερά, είναι η ομιλία του στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, αίθουσα πολιτισμού Χρήστος Τσακίρη, οδός Λαγκαδά 221. Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, η ομιλία Κυριάκου Βελόπουλου στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Έλεγα λοιπόν μόνο μια πρόταση, ότι ο καθένας βρίσκει και κάνει. Και εμείς έχουμε απόλυτη ευθύνη αν δεν ανοίγουμε τα μάτια μας να διαβάσουμε. Η Ελισάβετ για μας είναι μαύρη σελίδα. Αν θέλουν τώρα να μας γεμίσουν με φωτοστέφανο ότι είναι μια Αγία Κυρία και εμείς πρέπει να κάτσουμε στο Sky και να βλέπουμε όλη μέρα yes, 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 τελειώσαμε. Είμαστε άμυροι των ευθυνών μας. Και άλλα πρόσωπα της ιστορίας. Πρέπει κάποια στιγμή ο καθένας να πάει ή στο βόθρο ή στην κορυφή του βουνού. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ, όπως ευχαριστώ και τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο που απόψε παρουσιάσαμε όλοι μαζί εδώ το ανατρεπτικό δελτίο. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Δεν θα αλλάξετε συχνότητα. Ακολουθεί τώρα η εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο και λίγο μετά τα μεσάνυχτα.